μου, επιστρέψαμε μια εβδομάδα πριν που το ευρωπαϊκό μας. Αμάνα μου, άνθρωποι. Και έχουμε καλεσμένο το φίλο τον Γιάννο. Γεια σου, Γιάννο μου. Καλησπέρα, Στυλιανέ μου. Καλησπέρα, Μάικ. Να μου όλα καλά. Όλα καλά, το ξόθιο. <laughs> Είσαι από ελίστας για να φορείς τη Είμαστε Λείτε, από από κούνια. Με τον το Γιάννη το είμαστε το ίδιο πανεπιστήμιο. Είμαστε Αγγλία στο Κέμπριτς μαζί. Το λοιπόν... Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πάμε πολλά δε, χρόνια πίσω, 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 η φιλία μας. Ε, χαθήκαμε για ένα διάστημα. Γιατί σαν για ένα διάστημα, για διάστημα Μεξικών, ναι. ενέ. Ήμουν για ένα μεγάλο διάστημα Λέρα στο Μεξικό. Μεξικό. Α, για αυτό που μου λένε ο Μεξικάνος. Ναι. Ναι. Να που έμπαιγναν εκεί πάνω. Ένα άλλη είναι ιστορία, Ένα <laughs> 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 για podcast, Δούτη. <laughs> <εν, εν, εν, laughs> για podcast, <laughs> <όπως> <laughs> το Αλλά, ναι, είναι ο ο ο Άλλη ζωή φίλε. Εν μπορείς να φανταστείς καν. Εν ο Λονέριμος ο ξέχει κάτι δέντρο. Όχι, έχει πάρα πολλά δέντρα. Είναι... Έχει πολλά αρκωτικά. Είναι τέλεια αφανη. χώρα, <laughs> αλλά ό,τι ακούεις στην τηλεόραση ή στα νέα είναι αλήθεια Atele. και βάλε <laughs> και ούπαν. Και <laughs> βάλε <laughs> <που πάνω. laughs> <laughs> και ούπαν. Διδολοφονίες, ιστορίες, καρτέλ. Δυστυχώς η κατάσταση γίνεται κάθε φορά χειρότερη. Okay. εγώ πρόλαβα γενικά ήσυχε εποχές, αλλά. Έχει ούτε τον καιρό. Αν είναι που θεωρούσαμε στην τηλεόραση τότε καρτέλ, τότε οι ταινίε δεν το είπαμε. Σε ποιο καρτέλ Γιάννη, ε, πού τα... Γουαδαλαχάρα, πού σου. Ναι. Γουαδαλαχάρα ήταν, ήταν εγκληματική πολύ. Κοίτα, εξαρτάται Αλλά παντού αν μιλήσουμε με τα καρτέλ που χρησιμοποιούν στο Netflix, όντως είναι, έτσι. είναι μια καλή περιγραφή του τι γίνεται. Δυστυχώ, στη χώρα υπάρχουν 4-5 καρτέλ που πολεμούν για το Α το πούμε έτσι. Ε, ο πιο που την τρώει είναι απλό ο κόσμο. Η ε... πολιτική διαφθαρμένη ω το σταμπούνια, φαντάζομαι. Ε, ε αυτό είναι ένα τρόπο να το πει. Αλλά εντάξει. Ε, την αγάπη μου ε, ήταν μια εμπειρία ζωή. Έμαθαμε ε, πολλά. Ε, επιστρέψαμε σημώ, που πίσω εκεί. Και μάθαμε μέσα στο Netflix ότι φεύγουν τα ναρκωτικά που είναι κολοβιά και περνούν Μεξικό για να πάνε Αμερική. Ε, είναι, αλήθεια? Ε, ναι. ε, είναι αλήθεια. ναι. Και ε, να, η αλήθεια. Δεν ναι, να φανταστεί. Και ο Φέληξη, ήταν μεγάλη ιστορία. Δεν το... μπορεί να φανταστεί πόσου τρόπου έχουν σκαρφιστεί για να περνούν. από τα το κεντρική Αμερική, διαμέσου του Μεξικού στην Βόρεια Αμερική. Και όταν Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδά κτλ. Αλλά εντάξει, ήταν μια άλλη ζωή. Έχει πολλά χρόνια που ήρθα πίσω Κύπρο. Οπότε είναι μέρο του παρελθόντο πλέον. Η φανέλα που είναι τα χρόνια είναι η φανέλα είναι που την πρώτη φορά που είπαμε στο Champions League. Που το που τα αναμνηστικά που πουλούσαν καλή ώρα έξω που το γάσι πει. Εσποσάραμε τους καλά και εκείνη τη φορά. Ναι, είναι από την πρώτη χρονιά του Champions League. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας. Υποστηρίξαμε την ομάδα, συνεχίζουμε να την υποστηρίζουμε. Πάμε δυνατά. Να σου πω, είδαμε τα φιλικά ρε παιχκιά. Μιχαλόπης, είδαμε τα. Φίλε, λόγω φόρτου εργασία σε δούμε τα πολλά. Είδα. Εγώ είδα το, τελευταίο. Να πάμε να το δούμε το αυριανό. Αύριο να πάμε, ναι. Είδα την τελευταία, την πρώτη μα νίκη. Ε, με την Κόρτσε Πετρόφ. Ε, εντάξει φιλικά προετοιμασίας είναι για του προπονητέ να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα. Ό,τι και να πούμε. Το αυριανό ε... με την ΑΕΚ όμω τώρα που κοντεύουμε είναι θα πιο σοβαρό τεστ, ας πούμε. Ε, κοίτα, σίγουρα είναι σοβαρό το τεστ. Πρόβα general για το ευρωπαϊκό σου πω σε λιγότερο από να ότι είναι να το είναι αρχίσει ο

ε, Κατ' επέκταση είναι την υπόλοιπη ομάδα. Όποιοι αγωνιστούς το χρέος μας σαν απολύστες είναι να τους υποστηρίξουμε. Να πω είσαι αγνός απολύστες. να ρε, τους υποστηρίξουμε Αλλά τα κακώς έχω δεν τα βείς ρε φίλε. Μπράβο, Βίλερ είμαστε να τα πούμε νουλα. Κοίτα, είμαστε είναι στο

πίσω από τι προπονήσει. Δεν ξέρουμε τι βλέπει ο Σοφρόνη και το τεχνικό επιτελείο. τι έγινε στο παρελθόν είναι στο παρελθόν. Εγώ εμένα ενδιαφέρει με πώς να εμφανιστεί η ομάδα Ναι φίλε, γι' αυτό μιλούμε, αυτό μιλούμε, σου προκαλεί ανασφάλεια να παίξεις δεξιά με και αριστερά με γουίλερ Σου προκαλεί ανασφάλεια Έχεις κάποιον να βάλεις μέσα Φίλε, σου προκαλεί ανασφάλεια εγώ είμαι σίγουρο ότι ο Χριστό ο Βίλερ να προσπαθήσει στο μάξιμο το δυνατό. Δεν του να αντεπεξέλθει σε γύρω από να του πει ο Σοφρόνης. Που για μέσα εκεί. Ε, δεν μπορεί να πει και ο Όχι. Α σα πω γιατί. Είδε στο φιλικό των τελευταίων και ο πρώτο τελευταίο μου Τσεπάκ. Το πρώτο τελευταίο δεν το είδα, είδα μόνο το τελευταίο. εμένα μου αδιάφορο, ρε φίλε. Ότι είπαν του από ό,τι Κοίτα, στο Είναι το πέχνη... η περίπτωση να βρούμε κάποια λύση, ας πούμε. Είναι τελευταίο. ο Σούσιτς, ρε. Παίξε δέκα λεπτά φιλικόν και να, να ε, παίξεις αύριο. Παρακάτω. Ε, γιατί, ε, παρακάτω. Ε, θα, ε, θα ρισκάρεις, εκτός έδρας παιχνίδι, να φέρεις παιχνίδι πέντε προπονήσεις πάνω του και δεν ξέρει τι έστει από ελ. Ε, Να παίξεις 60 λεπτά αύριο, 70 λεπτά, ε, υποτιμήσω κάποιον. Ένα <Εν είχνι> ή κάποιον εντεκαλά <είχνι> εν 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 te... τον παίχτη <είχνι> που το πάνω ράφιν, να το βάλει να το σύρει ο λόγο μέσα για να ξέρει ότι είναι να τραβήσει κουμπί. Ένα να πάει με εκείνου που ξέρει ότι είναι πιο έτοιμοι, που ξέρουν ω ένα σημείο τι έστει από ελ, και θα ελπίσει για καλύτερον. Τώρα θα έπρεπε να είσαι ήδη αριστερόν και δεξιμπακ, όπω και σε άλλε θέσει. Ε, ένα άλλο ερώτημα. Ναι, ναι, Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εκείνοι που αγωνιστούν την ημέρα που πρέπει θα τα δώσουν όλα για τη φανέλα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε και ο καλύτερο. Διότι στο εκτό έδρα ετρασπέθ... παιχνίδι δεν θέλει να πιάσει έναν θετικό Εμαίνκε... αποτέλεσμα. Δεν παίζει πλέον ο Λοντανγκόλ κόλλο εκτό έδρα. Όχι. Oh. Δεν παίζουν, αλλά πάει με σκοπό να κερδίσει στην Ευρώπη, διότι είσαι από ελ. Κακά τα ψήματα. Τέτοιου αντιπάλου, αν μιλούμε για πριν τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, επειδή και Φρέσεις το μενθάλιτι μα ακριβώ. Οπότε και τώρα πρέπει να πάει με το μενθάλιτι να κερδίσει το παιχνίδι. Και αυτό είναι ο στόχο, να το κερδίσει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, θέλει να πιστεύει, όπω είπα πριν, ότι οι τσίνοι που αγωνιστούν, τι θα δείξουμε μέσα στο ιδέο. Τώρα, αν αρχίσουμε την. Η μουρμούρα. Η μουρμούρα ε, έτσι κανένα κερδισμένο. Ο μόνο δημιουργό σίγουρα η μας, παίκτες, και είναι η ομάδα μα. Οι παίχτε, και κάθε είναι η ομάδα μα. Να σου πω. Yeah. Πε μου το τρίτο φιλικό διαπιστώσει, είναι να μου Το ότι θέλουμε πολλή δουλειά, θέλουμε πολλή δουλειά. Εντάξει. Είδε κάποια θετικά ε, που κάποιο παίχτη που αγωνιστήκα είναι έτσο, έστω για λίγο χρονικό διάστημα. Α πούμε. Ε, ε, Όπω ο Κρέσπο έδειξε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στη θέση του, ε, και τούτο είναι ο λόγο για τον οποίο τον έφερε. Ξέρει κάποιο ότι κάποιοι βέχτε ε, η αξία του σε διαχρονική ε, π.χ. σαρφό, ο ε, κ.τ. Ε, πρέπει να είναι βασικό αντικατάστατο μέσα στην ομάδα, αλλά θέλει στήριγμα δίπλα του για να έχει την ελευθερία να μπορεί να κάνει καλά και που κάνει καλά όταν, το, όταν λέει στήριγμα δηλαδή να φύγει που εξάρει να πάει οχτάρι. Δεν ναι, ξέρω αν πρέπει να φύγει που εξάρει να πάει οχτάρι. Θε, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχει έναν παίχτη δίπλα του που να κάνει το τρέξιμο, να κόφει μπαλιέ. Ε, για να γίνει το πράγμα, ρε φίλες, σημαίνει πρέπει να πάρει πιο μπροστά και άλλον ε, ρε, βάλει άλλο πίσω. Ωραία, βάλει τσιο πίσω. Έχει συστήματα που έχει πιο αμυντικού χάφη. Να μπω. Και δοκίμασεν ε, τόσο φρούστο

να λέμε και του και ούτε στραβού ούτε το δίκαιο. Αλλά δεν ε, είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν τουλάχιστον παίχτη που να κατεβάζει την μπάλα με τόση ηρεμία ε, και να ξέρει άμεσα τι τη να την κάνει και πού να τη δώσει και η μπαλιά του διαβήτης. Ο Ντάρσιο φαίνεται ότι ένα βοηθήσει και εκείνος ε, παρόλο που πιστεύω ότι όντω πρέπει να έχει παίχτη δίπλα του που να μπορεί να το βοηθήσει

Φέρνει πρόταση. εντάξει, εμείς χρειαζόμαστε τώρα σε μια φτώμα, παίζουμε Ευρώπη, ρε φίλε. Μην μπορεί να λείπει ως όσους, ας πούμε. να γίνει πρώτα, φύγουμε πιο μετά Κοίτα, δεν ήξερω τι που τούτα όλα που λέγονται ή ακούνται στα φόρουμς ή είναι αλήθεια ή εγκουβέντες του καφέ, Στο τέλος της ημέρας, πολλά που τούτα επηρεάζουν το πώς είναι να παρουσιαστεί η ομάδα σου στο προφίλικο. Εμένα είναι τσίνο που με Εμένα που με ενδιαφέρει τώρα αν θα αγωνιστεί ο Σόουζα ή αν θα αγωνιστεί ο Άννισος Ατσάς ή αν θα αγωνιστεί ο Ντάουσ Βίλι ή ο οποιοσδήποτε άλλος παίχτης που μπορεί να είναι ο Πολυκάρπου ή ο... Λέω για να πω τώρα. Είμαι έναν τζον που με ενδιαφέρει είναι ότι εκείνος που να μπει μέσα στο ύπεδο στις 20 του μήνα, αύριο πρώτα και κατά επέκταση στις 20 του μήνα, είναι να φτύσει αίμα για φανέλα. Χωρίς να είναι σκέψη του οπουδήποτε αλλού σε άλλα σενάρια που μπορεί να παίζονται παρασκηνιακά. Ε, 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 φίλε, ένα παίχτη επηρεάζεται από το παρασκηνιακό γύρω του. Ε, σίγουρα επηρεάζεται. Αν θυμάσαι κάποτε που είχαμε τέτοια πράγματα με τον Τεβισέντη, τον που ήταν να φύγει και θυμάσαι τα. Ε, τα. Ε, θυμάσαι τα. Ο επηρεάζεται, ρε φίλε. Να μην τώρα Πολλά δυσκολό... ένα, για έναν παίκτη, ο ε, κοίτα, το ασυζητά με άλλη ομάδα ή όχι, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. <σοίλια> αλλά φίλια, αλλά φίλια, γιατί, νομάδα, νομάδα, ε, γιατί να, να συζητά με άλλη ομάδα, γιατί να επιτρέπεται να συζητά με άλλη ομάδα μια εβδομάδα πριν να δώσει το πιο σημαντικό παιχνίδι τη σεζόν που τώρα πάει να αρχίσει. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό <σοίλια> το παιχνίδι για την ευρωπαϊκή πορεία. Διότι... Και την επιβίωση τη ομάδα, φίλε. Ακριβώ. Ακριβώς. Οπότε, αν κάποιος δεν είναι απολύτως συγκεντρωμένος σε τούτο, για οποιοδήποτε λόγο, καλύτερα γατσιπάνκο. Για να αγωνιστεί κι που ο νους του εννά μες στο γήπεδο. Εν τόσο μιλούν, διότι ποδοσφαιρικά κάποιος μπορεί να δέκα, αλλά θα μπει μέσα στο γήπεδο. Και να μου αποδώσει τέσσερα, επειδή ο νους του είναι επηρεασμένος, επειδή ενώτιδήποτε άλλο... Και μην ξεχνάς, ρε Γιάννα, ότι υπάρχει και ένα θέαμα με το Σούζα.

που νιώθουν τη φανέλα του Αποέλ είναι Αποελίστας, αλλά ο μου ε, έχω και το feeling, τον το αίσθημα που λαλείς ότι λίον της επιπολαιότητας ε, ως ένα μεγάλο σημείο. Δηλαδή θέλω να... Αν μπορώ να κάνω μια αναλογία που μπορεί να μην είναι πολύ καλή, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολλά ψούμια να φάει ώσπου να γίνει μωράις. Πάρα πολλά. Φίλε, πολλά σκούρα να γίνει μωράις. Δεν νομίζω να γίνει ποτέ. Μωράις. Είναι, θέλω να σου πω, ποδοσφαιρικά μπορεί να είναι πιο πάνω. Αλλά, άλλον πρέπει να μπεις μέσα στο ύπεδο και να μας ασίδερα ειδικά στη θέση που παίζεις. Ενέ... Οπότε, δεν ξέρω τι θα γίνει που τα τώρα μέσα στις επόμενες 9 θέλω να πιστεύω ότι τούτα τα προβλήματα έπρεπε να λύονταν εχθές και όχι να περιμένουμε μέσα στις επόμενες φορείς να ότι τα οικονομικά σε μια ομάδα είναι ένα πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται, διαιωνίζεται, διαιωνίζεται και περνά. Δηλαδή να σου όλη φιλοσοφία και όλη την πορεία η ομάδα, ειδικά τώρα στην σε έναν παιχνίδι, γιατί από είναι η παίχτη. να, σου ελάει το αντίθετο, θα ήταν ψεύτη. Είναι είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί αν ήταν το Apple πριν τέσσερα χρόνια, θα πάνε εδώ και σε κανέναν δεν είναι που θέλω πω τώρα. Τώρα είναι έχουν την δυνατότητα. Και, πρινε... και, πλέον, και, πλέον, και, πλέον, η κατάσταση είναι πολύ εύκολη να, να, να φύγει ελέγχου. Γι' αυτό και έγινε το ίδιο με το Ζαμπάλα. Και πριν τέσσερα χρόνια πάλι χρωστά. Όχι απλά... Απένα... έτσι βαθμό, ρε φίλε. εντάξει, όχι έτσι βαθμό. Έτσι σημαίνει ότι πριν τέσσερα. Απλά πριν τέσσερα χρόνια ήταν να πει: Χάτε 190 χιλιάδε, άστε ζω εγώ. Και έκανε. Τώρα σκέφτεσαι το δυο φορέ. Ε, που θα μιλήσω σίγουρα τα οικονομικά παίζουν ρόλο που για μέσα η που για τον ΑΒ λόγο, οικονομικά θέματα ή οι όχι, που τη στιγμή που επιλέξαν να είναι μέρος του της ομάδας για τη φετινή χρόνια, τέλο πάντων για τον ΑΒ λόγο, οφείλουν την μέρα που να έρθει ε, το μάτς να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να μπορούν να τους πει όσο φρόνησε. Είναι... Γιατί τι κάνουν ο Δάμε. Είχαν πολλές ευκαιρίες να φιούσει. Ε, σίγουρα. Είναι... Μιλούμε για αρκετούς παίχτες. Είναι... μερικοί τώρα έρθαν, ας πέρα να μην τραβήσουν Τι στο ε... Σόζα, εγώ να πω το εξής. Ο Σόζα πρέπει να μπουν καλύτερος μας παίχτες. Αν ευκάλλουμε τις τελευταίες αγωνιστικές, πούμε, και κάποια πράγματα που έγιναν, ήταν ένας παίχτης που έγινον... λάθη, ήσαν Σόζα και έναν του, το μήνιμαν, που τα λάθη του έγινε το μήνυμα που ευκήκε την δημοσίως πλέον και ξέρουμε το λέει από λίστες και να πουλάλεν, ότι καιρώνουμε, και πράγματα. Εν τότε κάνει με τα ανόρθωση και μόνο με ανόρθωση. το τρόπος παιχνιδικού που, τώρα, που από ένας και ό,τι φαίνεται δίκηση, το πράγμα, και ενώ Σόουζα πέρσι εδώ και τα για μένα. Λέω, ο Σόουζα πέρσι κράτησε σε, σε μεγάλο βαθμό, σκόραρ σημαντικό τα τέρματα, εντός εκτός έδρας, λίγα αλλά σημαντικά. Ε, και στο τέλος της ημέρας, σε συνέβαλε στο βαθμό του για να έρθει η ομάδα και να με πούτε ο Σέντζο να κερδίσει μετά από δύο χρόνια Δεν ναι μπορεί να θέλαμε προάθλημα, δεν ναι μπορεί να το τσάνς μας, ναι στο τέλο τη ημέρα δεν τερματίσαμε την δηλαδή τέταρτη που εύκολα θα μπορούσαμε 3D, να τερματίζαμε Τρίτη, no, ναι. ε, μετά θα μπορούσαμε να. ήταν πα στο. Ο τσάκ να μείνουμε και εκτό Ευρώπη. Οπότε, ε, συνέβαλε ο Τζίνο με τον τρόπο του, ούτω ώστε η ομάδα να τελειώσει το είπε. Όπω είπε ο Στυλιανό, ο Δήμαρχο είναι αλάθαστο. και δεν πιστεύω κάποιο παίχτη να υπάρχει κάποιος παίχτης που να απόδωσε το 100% και να ήταν αλάθαστος όλη τη χρόνια. Χωρίς να του κρατώ ε, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Το μόνο πράγμα που μπορεί να, πει πεις για το Σόουζα είναι ότι δεν δείχνει πάθο μέσα στο γήπεδο. Ουσίουρα, Μακάρι να ρε. δείχνει ασυνούλη το πάθο του Σόουζα. Ακριβώ. Εντάξει, τα προβλήματα πέρσι. Εγώ έχω την άποψη ότι ο κομβικό παίχτη ο οποίο έπαιξε ρόλο στο να μην ευκούμε τουλάχιστον το Champions League ήταν από εσά ο κουβιλιτά η Άρεφιλ. φωνήσει όχι. Διότι αν που τον Ιώργο τραβήσε ο κουβιλιτά, η ομάδα δεν μπορούσε επιθετικά να αποδώσει όπω αποδίδεται με το κουβιλιτά μέσα. Ε, σίγουρα... Μπορεί να είμαι φωνό στο 100% αλλά σίγουρα η απώλεια του κουβιλιτά για είσαι μεγάλο μερίδιο στο η ομάδα να τελειώσει σε χαμηλότερη θέση που, έδειχνε ότι μπορούσε να τελειώσει ποτέ τι περιστάσει. Ε... διότι στην ουσία πέσαμε χωρί επιθετικό. Ε, ο Μάγκλιτσα δεν αποδίδεται εκείνα που περιμέναμε ότι μπορούσε να αποδώσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είχαμε τις ευκαιρίες μας. Τώρα, αν με τον Κβιλιτάγια θα μπορούσαμε να κληρώσουμε του στόχου, στόχους, θα το μάθουμε ποτέ. Μπορεί άλλα πράγματα να πήγαιναν στη στράβα. Πιστεύω ότι εμπολύτε, ο... η απουσία του Κβιλιτάγια έπαιξε μεγάλο ρόλο. Όπω έπαιξε, μπορεί και το τεφορμάρισμα κάποιων άλλων παιχτών, μπορεί συγκεκριμένα λάθη σε συγκεκριμένου αγώνε άλλων παιχτών, και να τελειώσαμε, και να μην τελειώσαμε. Ε, αλλά σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Έδειξε ότι μπορεί Φιδά, να βοηθήσει. Έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα, φτάνει να έχει βοήθειε. Γιατί ξέρει, ο, ο κυβερνητή, ρε φίλε, έχει ένα πράγμα που μάγκλει τσέντο, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει την μάπα και με πλάτην και να σπάσει δεξιά αριστερά, ανοίξει χώρος, ρε φίλε. Και καταλάβεις. Και τούτον εφάνηκε γιατί δυσκολευκούμαστε να σκοράρουμε. Ε, δυσκολευκούμαστε. Ε, τον το, το πράγμα δεν έχουμε άλλον παίχτη σαν τον Κβιλιτά για να το κάνουμε μες στο Αποέλ. Τι Και αύριο με ποιον παίζουμε ρε, με ποιον να πάνε, με ευρωπαϊκό ρε. Ε, πέξε, ε, είναι καλός, πολλά, ρε, έπαιξε ρε στο Θέλει διαφορετικοί παίχτε, διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Ε, το καλό είναι ότι τώρα ο Άγγλε ακολούθησε full προετοιμασία. είναι πολύ σημαντικό. Ε, Είναι σχέδόφουλ. Θέλω να σου πω, συγκριτικά με τον Κβιλιτάγια που κανένα δεν ξέρει πότε θα επανέλθει πίσω. Με τι είναι να πορευτεί. πρόβλημα όμως επιχειρήκους, ε, ρε. Τώρα. Και εντάξει, εσείς ζητούσαμε τον Μιχάλη πριν 15 μέρες, 10 μέρες για το... Γιατί έπιαμε τον Μάριον ε, το γιατί τον έπιαμε. Ο το... Κουβιλίτα ήταν τραυμαρία, έτσι το ξέραμε. Και ε, Ήθελε δεύτερο Μπορεί να ο Μάγκλητσα ξανά. Ε, στον Εθνικό Άκ μα έδειξε τα τελευταία χρόνια ε, ότι ξέρει αρκετά καντάρια μπάλα. Ε, τώρα το αν θα προσαρμοστεί, ελπίζουμε ότι θα προσαρμοστεί στην πραγματικότητα του και να βοηθήσει στο βαθμό που θέλουμε να βοηθήσει. Μαγάρι να μα κλείσει Εντάξει, εγώ νομίζω ότι παιδί. ο Μάριο Ιουλιάνη είναι του χώρου Ρεφίλ. Δηλαδή, αν είσαι κλειστέ αμήνε, που νομίζω είναι να να μα δω που θέλουμε. Είδε όμω την ασή που έδωσε για <είδες>, ναι, το δεύτερο τέρμα φιλικό. Ρε, φίλικο? ρε σα πω κάτι. Εγώ, εγώ <είδες>, ήδε, ήταν, έξυπνη η κίνησή του. <είδες>, δηλαδή, ναι. το ότι ξέρει ναι, δηλαδή, ποδόσφαιρο, ξέρει ποδόσφαιρο. Όχι ακριβώ, Εντάξει, ακούτε για τα Μαρία, εγώ τον Μάριο Ηλία δεν το είδα, είδα τον καρά μάτσο μετά από ελ, που το έκαμε σημασία τώρα, ούτε, είχα τι πέφτει. Ρε μα, ε, του Κώστα του Ηλία που παίζει κάποτε Εννοείς. στην ένωση, που, που κάθε φορά γκολ. Ο Κώστας ο Ηλία που ήταν μέχρι αν εννοείς για τον Κώστα τον Ηλία που ήταν μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της

Πρέπει να έχει χώρο μπροστά τα παίξη. Ναι. Ε, Εφάνηκε κάτι να έχει πάνω τώρα, φίλε. Έτσι είχατε λάγει νιάρη, γονάρισε εμένα. Αλλά εντάξει, τώρα με πρώτο μάτσο παίξε πόσα μισή ώρα. Κοίτα, εγώ αν καταλάβω, εντάξει. Ε, ότι, όπως σου είπα, ξέρει ποδόσφαιρο. Καταλάβω γιατί αν το όνομα του ήταν διαφορετικό, ήταν λίγο ε, ήταν λίγο σλάβικο, γιουγκοσλάβικο, βραζιλιάνικο. Δεν είναι το τώρα. Εγώ δεν το να τώρα. Εγώ Μακάρι να πιάσει ευκαιρίε και να αποδείξει πρώτα πρώτα για ότι άξιζε την ευκαιρία του να έρθει να παίξει μέσα στα ΠΟΕΛ. Όποιος είπατε και να είναι ο λόγος που είναι μεταγραφή του. Πιστεύω τους ο Φρόιν έδειξε στα λεπτά που έπαιξε μπλοχτές ότι προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, δημιούργησε μια πολλά καλή ευκαιρία που κατέβασε μπάλα, πάσαρε με την πρώτη, κάμεν πολλά καλή απόκρουση ο, ο φύλαγας Στην επαναφορά έχασε ο ίδιος. Ναι, ναι, κάμε... μου στο πρώτο σουτ και μετά ο Μάριος Ηλίας την επαναφορά αν δεν καμπνολάζωσε ο Μάριος Ηλίας ε, βασικά, ο Τερματοχέλακας έκανε πιο φανταστικές αποκρούσεις yeah. και έχασαμε το, το δεύτερο το Τέρμα, το οποίο ήρθε μετά. Ε, οπότε, εγώ να τον στηρίξω και τον Μάριον Ηλία και μακάρι να δείξει και εκείνος μέσα στο γήπεδο ότι αξίζει την ευκαιρία του να παίξει μέσα στο Αποέλ. Μου yeah. γιαζείς, αρέσεις σου. Ήταν yeah. πολλά λίγο το χρονικό διάστημα για να, το, για να τον κρίνουμε. Είναι νεαρός έρχεται με περγαμινέ. Εντάξει, ε, από εκεί και πέρα εν, εν, μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη ιδέα όπω και για το Σούζιτ. Ε, κανέναν που του δύο δεν ξέραμε πριν να έρθουν στα Μπουέλ. Δεν είμαστε εγκυκλοπαίδειε όπω το, το φίλο μα τον. Χαλήν τον Παπαδόπουλο, τον αθλητικό γράφο. οπότε θα του ζούμε μέσα στο ύπεδο και ελπίζουμε ότι να μας κούσουν λίρα κατών. Είχαμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν που αγνωστοί μεταξύ αγνωστών ήρθαν στο Αποέλ. Σαν πάλα, ας πούμε, ρε φίλε. Σαν πάλα, εγώ να πάω, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα και τώρα στα που δεν τον έχουμε ακόμα μέσα στο Αποέλ, είναι ο Τρισκόφσκι. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, διότι έναν ε, και μετά ε, το τι έγινε με το Αβουέλ ε, που έφυγε στην Ευρώπη όταν προσπάθησε να έρθει νομίζω... Ε, και έγινε ένα ε, καλύτερο καλύτερος που επεράσαν έβερα από την ναι. Κύπρο. Ε, είναι ε... ένα θρύλος μέσα από, ρε, τώρα. Ναι, ρε, τώρα εντάξει. θρύλος της ΑΕΚ. Ήταν έναν επίπεδο Μεγάλα λάθη ρε φίλε, ήταν μεγαλό ο ένα πιστεύω, εντάξει,

δεν θέλουμε έτσι παίχτη στα πόλη. Και πιστεύω ότι με το σοφρόνι είναι δηλαδή, ένα ρε Δηλαδή είναι να δείξει πολλά πράγματα ο Τάμαρ. Έτσι πιστεύω. Ερκάζει το σύστημα. Διότι το ίδιο ο, με ποιον έπαιξε, έπαιξε. Ναι, ρε φίλε. έτσι, έτσι <συκλώδη> επειδή ε, ενάκα, ο το αμάρι,

και νομίζω όλοι θα ήθελαν τον Τάμαρη πίσω στο Αποέλ, φτάνει να πρώτον να με διαταράξει την ισορροπία μέσα στα ποδητήρια όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, διότι ερχόμαστε πίσω στο, προηγούμενη σου κουβέντα που τα οικονομικά μας να ε είναι να... Με να κερώσεις την ομάδα είναι τόσο το θέμα Είτε του μισθού το θέμα ότι η ομάδα του δεν το διαδανικό θέλει να είναι να βρούμε να τα λεφτά, να, κρατούμε δίσκο να είναι καταλάβα. Τόσα χρόνια με τον ένα ή τον οι αποελίστε μέσω των season tickets ή ναι, άλλο στην Ευρώπη αναμνηστικά το ένα, το άλλο δεν υποστηρίζουμε την, ομάδα, υποστηρίζουμε την και χρόνια που είχαμε το, λοιπόν, το θέμα όμως, είναι με τον Ντάμαρι, που είναι ότι όσον θέλει να έρθει τώρα μέσα στο ίδιο να φύγει από το πριν χρόνια. Και εμένα, είναι πολλά τα παράδειγματα που επιάσουν και ήρθαν πίσω στα Αποέλ. Σολάρι, ας πούμε, θυμάσαι. Ο Σολάρι, όμως, όταν ήρθε πίσω στα Αποέλ, απόδωσε. Ε, όχι ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί ο ίδιος είναι την πρώτη φορά, αλλά ο Σολάρι έφυγε με μια πολλά μεγάλη μεταγράφη. Ο Ντεβισέντη, που... Αποτυχία πλήρης. Εντάξει, τη δεύτερη φορά στα Αποέλ, καμία σχέση με την πρώτη. Μακάρι αν έρθει ο Τάμαρης να αποδειχτεί ότι τούτο δεν ισχύει. Αλλά πρέπει να καταλάβει... Έχει ένας άλλος παίχτης, ακόμα ένας νεαρός. Παίχτερ, ας συζητούμε τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες. Σκέφτομαι μια ομάδα που να έχει τον Τάμαρη μέσα, τον Σαρφό μέσα... και θα ήταν φόβος και τρόμος εάν αποδίδουν τούτο... όπως ξέρουν να αποδώσουν. Το θέμα είναι... Επειδή πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, όποιος ζήποτε να με διαταράξει και είναι στις ισορροπίες που υπάρχουν στην ομάδα. Και μιλώ για τις οικονομικές ισορροπίες. Ένα, mm. ένα, 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 ένα αυκάλο τενέκα για, πληρώσω το, mm. για να τον τάμαρι και δάμε από να με άλλοι που μέσα στα που και να με κάνουν μισό. Ή να κάνουν ένα μισό αρκετά του τάμαρι είναι το καλό του Αποέλ πάνω απ' όλα. Και κανένα σταμαρή είναι που πάνω από το Αποέλ. Οπότε ναι θέλω τον να έρθει και εγώ αρέσκει μου, εμπαιχταράς, ένα πρόβλεπτος, αλλά ε, ε, υπό συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι σίγουρα παίχτες καλοί να τον αναπληρώσουν, υπάρχουν παντού. Είναι φτάνει να τους βρούμε. Εγώ πήγε μου, ακούτε να σας πω, έγραψε τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά, παιχταρά. Πολλά... Με άλλος παιχτήρι, Γιατί την πρώτη χρονιά που ήρθε στα το οποίο έπαιζε στο 3 5 2, σαν επιθετικός. Και η ομάδα mm. δεν έπαιζε με ψηλέ πίσει όπως παίζει mm. ο Σοφρόνη τώρα. Ήταν μια ομάδα που mm. ναι, στο κέντρο έπαιρνε μάπα και πολλά Έτσι τα είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να έβρει, α μετά από τον Αίλτον. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι δεν παίζει με τον τρόπο. Καταρχήν παίζει με έναν τρόπο στο οποίο... και είναι ο ή είσαι πα στο κέντρο, για η τελευταία σου αμυντική, σε μια ομάδα που ψηλά. Οπότε ο Ταμάρι δεν θα έχει χώρο Οι που να έχει χώρο είναι όταν τη μάπα να τραζίσιο. Και και αν στην να ο μέσα αν ο Ταμάρι έχει όρεξη να τραβήσει και να μια μπάσαν, συνέχεια και να πιάνει ένα βουρά. Κατά δεύτερο, τη δεύτερη χρονιά που έπαιξε ο Ταμάρι έπαιξε δεξίς εξτρέμ και την τρίτη χρονιά που έπαιξε μισή χρονιά Έφεγε νάρε, ναι. yeah. Την τρίτη χρονιά δεξίς εξτρέμ. ένα μισή χρόνο ένα για μένα. Επασαρίσκαμε το που το κόνε και μαζί ένα τριπλάρει για να μην αντέβαλει σε τρα. Επραθυμάστε τα κακά του Επίσης, τα λεπτό για νόμο, επίσης, έχουμε παίχτη με δεξιά, καλά. Δεν ξέρω άλλον. Να το φέρεις τον τα αλλά να άλλον αριστερά. Έφερες τον Μαρκίνιος, ο Μαρκίνιος, έρχεται από Βραζιλία. πολλά παραδείγματα που οι Βραζιλιάνοι παίχτες τη τον τη στιγμή είναι ένα στο πρόβλημα μαζί στα αριστερά, είναι στα δεξιά που παίζει ούτως. Και αφιβάλλον τον καλά μπορώ να παίξει αριστερά. εμένα είναι πρόβλημα που έχω. σκέφτομαι, να παίζει δεξιά εξτρέμ, ο Σοφρόνης έτσι, τρία-τρία παίζουμε, να παίζει δεξιά εξτρέμ. Χώρους δεν θα έχει. να τραβήσει, εξελίχθηκε σαν παίχτης. Δεν ξέρω, μου δεν συμμερίζονται πολλά. Κοίτα, αν οι παίχτε που τα αριστερά σου εντό που λέμε προηγουμένω όμως, εάν έρθει ο Φεράρι, τελικά έρθει σαν αριστερό μπακ, και έχει το Μαρκίνιο, που ο Φεράρι αποδεδειγμένα εμπέχτη που ξέρει ποδοσφαιρό, ναι, 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 ναι. Ε, και έχει και τον Μαρκίνιο, ο οποίο καλά ψέματα δεν τον έξαν κανένα μα. Άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Με του δεν μπορείς να τον κρίνεις ρε Γιάννο. Ούτε νομο. μπορείς να τον κρίνεις. Αλλά παίρνω σε στο σύγχρονο παρελθόν όταν έφερες τον Καζού και τον Ναντέλ. Ωραία. Εντάξει, να που μπορείς να τους έφερες που ομάδες που είχαν συμπάλε πολλά λίες συμμετοχές στη Βραζιλία. Γνωστές μένα, αλλά πολλά λίες συμμετοχές. Και στο τέλος ευκήγα σου, στο τέλος της χρόνιας σε θεωρηθήκαν πετυχημένες μεταγράφειες. Είτα, σίγουρα, και μετά εγύρευκες τους να τους φέρεις πίσω. Όπως έγινε που ήρθε ο Νατέλ. Ο Μαρκίνιος έρχεται δανεικός πάλι, εκείνος. Όχι, oh, τρία oh. χρόνια συμβόλαια. Yeah. E, ο Νατέλ ήρθε πίσω και είδαμε τι έκαμε πέρσι. Που για μένα ήταν πολλά καντάρια μπάλα, αλλά αριστικός, επιπόλαιος. Και αδιάφορος. Κάτω του δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες που επεριμέναμε να ζει στη δεύτερη του θητεία ε, από Αποέλ. Φίλε, σωρί που σε διακόφηκω. Έφυγε που η πρώτη του από το γκολ ασίστ, γκολ ασίστ. Είναι προσφέρει ρε φίλε. Εντάξει, κοίτα, μερικές φορές έγινε η ποσότητα των τερμάτων, έγινε η συνολική απόδοση μέσα στο γήπεδο. Μα έβλεπες το με τον να με ικανοποιούσε. Είναι το ίδιο ισχύο για τον οποιοδήποτε άλλο μπαχτή. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι ε, έχουμε καλέ επιλογέ. Εντάξει, θέλουμε ακόμα να έχουμε ένα μπαχτή στα αριστερά, αλλά έχουμε καλέ επιλογέ αν έρθει ο Φεράρι Τζομαρκίνιο. Και όπω ο Αμή, το αθάρτιο ο, ο Τάμαρι Ιώη ε, ε, πρέπει να μα αποπροσανατολίσει που το πιο σημαντικό που έχουμε το οποίο είναι παιχνίδι. Και να έρθει, δεν ξέρω να παίξει το, το παιχνίδι no στις το 20 του μήνα. πολύ πιθανό να παίξει λινόρα, ας πούμε, να παίξει. Οπότε να γίνουν τούτα, να γίνουν ε, αύριο εν τρίτη. Μεγάλη, έχεις μεγάλη ανάγκη να πας σε εξτρεμά. Έχεις πολλά μεγάλη ανάγκη. Ή τώρα έχεις σοβαρό θέμα. Ε, το τρίτο ε, φιλικό είδες τώρα, φίλε, που τα αριστερά έχεις παίχτη που μπορούσε να σου καλεί, να προσφέρει. Ε, ο Εφραίμ, ρε δεν παίχτης να βάλεις 90 Μπορεί όχι. Εν είναι ο Εφραίμ του 2016 που ήταν ο καλύτερος της Κύπρου, ρε φίλε. Σε καμία σχέση Μπορεί Αλλά κι βράζει το σίδερο, κι να χρειαστείς τον παίχτη να σηκώσει την ομάδα πάνω του, έστω και για 20 λεπτά, Ωραία. μισή ώρα, ο Εφραίμ ξέρει τι έστει που Συμφωνώ ρε φίλε. Ε, ναι, και και τώρα για τον Παγκο, τώρα πώς ξεκινάς, έχει έχεις τον Εφραίμια Βασικών. Όχι, όχι. Έχεις τον, τον Καλά, έχεις τον Δημήτρην τον Θεοδόρου, με εκείνους που έχεις, με εκείνους εναπορεύεις. Uh... Φίλε, εγώ πάω σας. Ε, θα το ξανασκεφτούμε καλύτερα. Μήπως έχει άλλη επιλογή να φέρουμε, αν θα τσοντάρουμε έτσι λεφτά πιστεύω μπορεί να φέρουμε κι άλλους παιχταράδες κι όλα στη θέση τους. Γιατί μιλούμε για αριστερό, ρε, εξτρέμ. Ε, πιστεύω, την εβδομάδα που με Βουάρτα. ποια είναι το σας. Μα είτε είδα και στη ότι είχαν το και να πάει ομόνια, ρε. Εσύ στοιχήμα ήταν ρε, Γιάννο. Έτσι, σας πω, εγώ ήταν που <laughs> ακούστηκε, ας πούμε τα... ας σου το πω άλλος πώς. Ε... Δεν νομίζω να έχει κανένα από ελίστα που να μην ακούσει το τι υπόθηκε για τον Νουάρτα ή έστω κάποιον από ελίστα που να ακολουθεί τα φόρουμς, τα sites ή που να έχει basic knowledge του τι γίνεται κάθε μέρα στο Κυπριακό ποδοσφαιρό. Για μένα η αξία του ποδοσφαιριστή συζητείται. Ο άνθρωπος εμπεχταράς έκανε μας παπάδες. Έσπασε μα τα νεύρα μα. το οποίο ήταν το παιχνίδι του στο τέλο τη ημέρα. αλλά εγώ δεν το θέλω μέσα στα πόλη. Έτσι οι χαρακτήρε για μένα μακριά του αγαπημένοι. και όχι αγαπημένοι. οπότε, παρόλη την ποιότητα του, εν έναν πράγμα να έχει κάποιε αψημαχίε, κάποια πράγματα που να με συμφωνεί με τον Α, τον Β, τα παίχτην. Και είχαμε πολλά παραδείγματα στο παρελθόν. Ε, ένα άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που έγιναν κάποια πράγματα την τελευταία χρονιά όσον αφορά το συγκεκριμένο παίχτη. Οπότε παρόλο που δεν αφισβητώ την αξία του και κάθε ομάδα θα ήθελε να τον είχε μέσα στο δυναμικό τη, εγώ μέσα στο Σταμπουέλ ε, δεν θα τον ήθελα. Τώρα, αν έρθει για τον ΑΒ που λομόν το βλέπω, ε, μακάρι να μπορεί να τον τι θα θέσει ο Σοφρόνης. Και το χρέος του Αποελίστα πάλι θα ήταν να τον στηρίξει. Διότι πάνω απ' όλα είναι το καλό της ομάδας. Αλλά, όπως είπα, η άποψη δική μου είναι μακάρι να μην έρθει. Μιχαλοβίτς, να

ε... Είναι βάλε γλώσσα μέσα ρε φίλε, ήταν πολύ αριστικός. Ρε φίλε... Να σου πω μόνο... Αν είμαστε τώρα αν υπήρχε τρόπο να έρθει ο Άρτα... Εγώ σκέφτομαι σοβαρά γιατί όχι. Είμαστε έναν που... Αξιχάμε τις διαφορές μας, εγώ πιστεύω ότι να... που να μπει μέσα να κανει τρίες καταστάσεις... των αντίπαλο, να σου κάνει και μια ωραία μπασούα, να το άλλο, ξαφνικά να τον αγαπήσουμε όλοι. Ε, να σου πω όμως, Έτσι πιστεύω μπορείς, δηλαδή. ότι είναι πολύ Ο χαρακτήρα εν που δεν ξέρει 100% ότι είναι να αποδώσει. να ότι είναι με βάση το τι σου έδειξε στο την περσινή χρονιά. πέρσι η ανόρθωση έπαιξε πολύ Έπαιξε.

σε έναν που ας πούμε, διότι νομίζω είναι πολλά εύκολο να φέρεις και ο σκοιο. Όχι, και αμέ παίζετε την Είναι ένα προ, θε, διότι, επαίδι, repet, μια ομάδα θέλει και έναν παίχτη, αλλά στο γήπεδο ρε φίλε, το πράγμα, έναν παίχτη να κοναλύτεραν. Το λοιπόν, ένας, ένας που το, 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 τους παίχτες τα στοιχεία που θέλουμε, ρε φίλε. Ε, που να σου κάνει με το το αν βρεθούν λεφτά, να φέρουμε έναν που σκιορφή θα προτιμούσαν τον Ταμαρή εγώ εκατό. 100. Δηλαδή συζητή είναι Βα... και συζητή. Και σε αξία, να. Ναι, φίλε. Αν με λέει. βάλεις να καλέξω, ναι. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι ο οποίος είποτε Ταμαρή ή αντι Ταμαρή ή αντι Ντέβη, το όπως θέλεις, ο οποίος μισός έρθει μέσα στο Αποέλ με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, έμπρεπε να δώσουν εκτός τη πραγματικότητα που πιάνει. Πιαντων... στα Όλοι οι άλλοι Μα αν έρθει ένα παίχτη με 400.000, δεν ζούμε στην εποχή. Τώρα εμπιστεύω ότι είναι Ο Τζαμέ ήταν ρεταρία γέρε με τώρα. Το... Με τον Τζαμέ και. Αμέγε. Έστω 400, και... <χωρεί> έστω 750. Πού θα τα βρει του Δεν είναι... που να έναν και να ότι βλέπουμε το. Πέρσι που είχαμε λάθη και φέραμε όχι έναν τρεις Γεωργιανούς και φέραμε τον κατομολογία έναν πιστεύω είχαμε τον καλύτερο τεχνικά ποδοσφαιριστή μέσα στο Αποέλ για τον Οκριασβίλη εντάξει και έδωσε τα λεφτά που έδωσε με το, με το συμβόλαιο που του έδωσε. Διότι επίστευε ότι αναπόδιδε εντζίνα που μπορούσε να αποδώσει. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα ήμασταν προαθλήτε σήμερα. Αλλά πε μου τι έδειξε μέσα στο γήπεδο. Τίποτε. Τίποτε. Ένα μηδέν. Ούτε αδίδεργο πηγιά μου. Για τον, για τον Άρτα. Για μένα είναι τεράστιο νόη για τρει λόγου και ούτε καν έπρεπε να σκεφτούμε να φέρουμε έτσι. Την πρώτο. Δεν γίνεται ένας παίχτης ο οποίος σε ξετοιμάζει όποτε γυρίζει η κάμερα πάνω του να τον πιάεις. Έγινε τρέχο Δε, Δεύτερον, έγινε σ... να φέρεις μέσα στα ποτητήρια της ομάδας μας που την ώρα που οι πλήστοι παίχτες μας εμπορούσαν να το κόψουν τα πόθηκια του που τα νεύρα που σε δημιουργούσε. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και προηγούμενα, μπορεί κάποιοι παίχτες να μην τα βρουν μαζί του, μπορεί κάποιοι παίχτες να θέλουν να φύγουν. Λοιπόν, ε, πιστεύω, δεν ξέρεις ναι. έχουμε και άλλα θέματα στα μπορεί να είναι να, να σου πει, να Αφού ο Ωάρτα έκαναν τους διάφορα πέρσι. Κοίτα, ο Ωάρτα έπαιζε με τον Νούνις, έκανε ό,τι έκανε για ένα σκοπό, απλά έδειξαμε και εμείς ότι δεν είχαμε τον τρόπο να τον κουμαντάρουμε μέσα στο ύπεδο. Δηλαδή, ούτε επέφταμε... ούτε ψυχολογικά. Ψυχολογικά πρώτα, επέφταμε μέσα στην παγίδα του. Ποδοσφαιρικά μπορούσαμε να τον κουμαντάρουμε. Είχαμε μπαίχτες πιστεύω για να τον κουμαντάρουμε. Απλά επειδή πέφταμε μέσα στην παγίδα του και μα. Εντάξει, και όντια λέω, όποιον τον εξειδημάζουν, πολύ πιθανόν το ίδιο να Δεν Είδαμε παραδείγματα και παραδείγματα και παγκόσμιο επίπεδο. Είδαμε το παγκόσμιο κύπελο επειδή πιέντε και κουτούλησε τον άλλον τον ματεράτσι. Μιλούμε για έναν πούς καλύτερος όλων των εποχών. δεν τον και ο Τζίνο επέτυχε το σκοπό στο τέλο τη ημέρα. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ μαζί σου ότι για μένα δεν είναι χαρακτήρα που θα ήθελα μέσα στα πόλη. Παρ' την ποσφαιρική του ικανότητα. Του ήταν ένα για μένα. Α πάει οπουδήποτε άλλο. Μπράβο, λέω θέλει να πάει. Ας, ε, α, ναι, ναι. Άλλεπτο, ρε, το το πρώτο που είπα,

Η περσίδη χρονιά ήταν πολύ καλή. Δεν σημαίνει ότι και φέτος είναι έτσι. Δεν μπορείς να το... Πρέπει να θωρείς το ιστορικό του παίχτη. Το ιστορικό του παίχτη έλεγε ότι έτσι είναι. Λοιπόν... Πάμε λίγο παρακάτω, ρε μου. Πάμε να συζητήσουμε... Θέλω έτσι... Διότι είναι με τον Μιχάλη Σιόπερς να συζητήσουμε Το θέμα με τον Μαντούκα. το θέμα με τον Μαντούκα. Ξανά από έτσι... Το θέμα με Μαντούκα είναι ότι είχαμε κλειστόν το Σάσα. Να φερθεί και ο Πετεβίνος το Σάββατο πάνω σε την κοβέντα. Mm. Και είπε, το Σάσα, σταλήκαν τα συμβόλια. Το απόγευμα, στην νύχτα ο Σάσα και τους, δεν θέλω να έρθω. Αλλά ξαγνώμη. να πάω πίσω Βραζιλία. Ο Σάσα μην χαφ, mm. είναι περίεργο, γιατί να ένα και έγραψε το μέσα στο Twitter ότι φίλε σα, στο Αποέλ υπάρχει κακό διαχείριση και δεν πληρώνουν, έχει πολλού παίχτε που εμπίσω η μισή του, του τα έγραψε. Και μετά ο Σάσα λέει ότι δεν έπαιξε ρόλο ο Μαντούκα, γιατί έγινε σούσορο με στην Κύπρο. Δεν έπαιξε ρόλο ο Μαντούκα, πα απόφαση μου. Προφανώ έπαιξε. Ε, μετά ευκήγε ο Μαντούκα και είπε το εξή, λέει: Η αλήθεια είναι ότι οι παίχτε στο Αποέλ είναι πίσω στου μισού πολλού μήνε. Αυτούσιο, όπω το είπε. Και κάποιοι εξ αυτών προσφεύγουν στη FIFA. Αυτό δεν βγάζει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για του ποδοσφαιριστέ. Δεν είναι δικό μου το φταίξιμο. Προσπαθούν να φταίξουν άλλου για τα λάθη του και την κακή διαχείριση ξανά και ξα... ξανά. Έτσι ξεκίνησε έναν την πέτμε στον κόσμο. Είναι καλά που καμένο μαντούγα, είναι καλά που καμέν. Σω να τα αποφεύγει. Κοίτα την άποψή σα. Μάικ. Ρε φίλε. για να μην πει Τώρα τι πάει να ανακατώνεις ρε φίλε. Σε μια ομάδα που την οποία είναι ΦΙΕΤΣ και στην οποία είναι καθιερό, όχι καθιερό, είναι καθιερό, αλλά θέλω να πω ότι είναι και να ευρωπαϊκά ρε φίλε. Τι πάει τώρα να ανακατώνεις, τι σου πέφτει λόγο, να παίρνει να βγάλεις το πρατά δημόσια στην Εσχάτη, που είναι παιδότα σε προσωπικό επίπεδο ρε φίλε. Κοίτα, μπορεί να τα είχε. Γιατί να παίρνει yeah. να τα γράφει μέσα στα, μέσα στα φόρμε δημόσια και να δημιουργήσει άλλα θέματα. Πιά το ένα τηλέφωνο, γιατί προσπαθώ να καταλάβω την λογική του. το ένα προσωπικό μήνυμα. Δεν ναι, ξέρουμε ακριβώ τι υπόθηκε. Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να υποθήκασε υποθήκα κάποια πράγματα τα οποία να. Επαρμηνευτήκαζε ω ένα σημείο χωρίς να λέω ότι. Όχι, όχι. Τα λόγια που μπορεί να χρησιμοποιηθήκα σου διότι τούτοι μιλούσαν στα Πορτογαλέζικα, και μετά έρθαν ελληνικά στα Δεν ξέρω ακριβώ τι υπόθηκε και με ποιον τρόπο το υπόθηκε. Σίγουρα. μετά αν κάποιο έπαιρνε την ερώτηση, σίγουρα θα μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα. Ε, τώρα, αν φίλο του ή ο οικογενειακό του γνωστό ζήτησε του μια συμβουλή, όπω ο, ο οποιοδήποτε δάμε που μα μπορούσε να βοηθήσει, ζητούσε από κάποιον παρέα να πάει σε μια καινούργια βουλιά, να το πούμε έτσι, κάποιο μπορεί να έδωσε μια άποψη, η οποία τα λόγια του να they were blown out of Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά. Δηλαδή... Όχι επαρερμηνευτικά. είναι τι του είπε, πώς το είπε. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Και πού το είπε. Ωραία. Πώς το είπε, πού το είπε. Δηλαδή πήγαινε του προσωπικό μήνυμα. Και δεδομένου ότι υπήρχε και στο παρελθόν και δεύτερη κουβέντα και ευκήκε με τον Μωράη στον Τζερόμ που, που επέζεται του να θα ανανεωθεί το του ή όχι την τελευταία φορά. Ε. Και λέει ο Μαντούκα, αν είναι δυνατόν να μην με τον Μωράη, Τού τον έτσι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Αν με συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να όσο έθελε να πέσει πολύ οπότε, για Φίλε, μιλά για έναν παίχτη ο οποίο είναι η σημαία του Αποέλ, έγινε η σημαία του Αποέλ, ήρθε υπό τι περιστάσει που ήρθε, αποβλήθηκαν στο πρώτο του παιχνίδι μέχρι τα Χριστούγεννα. Χαζίρι να φύγει, αγγίγει κακό που ναι, τα Αμπουέλ, ναι, ναι. και κατάληξε να είναι ο παίχτη που έχει παραπάνω από 500 κάτι συμμετοχέ επίσημε στο Αποέλ. Οπότε μιλάς για έναν παίχτη το οποίο γνώμη έχει ε, ε πολύ σημασία. Τώρα, τώρα και για τον Μαντούκα το ίδιο ως ένα σημείο. Ε, ό,τι έγινε έγινε με τον Σάσα, ε, ε, αν υποθήκασες σωστά τα πράγματα ή ε, όχι. Ε, συμφωνώ με τον Μιχάλη, ε, μπορεί να πρέπει να, να μην πει τίποτε, να μην τα πούσε, Το κακό είναι ότι με τα social media ακούσεις και στο τέλος,

Μόνο από έτσι ε, φωνούμε. Δα μέρε φίλε, σαν podcast, εμεί πρέπει να μιλήσουμε για το που αφορούν του απολύτω και προβληματίζουν. Έμπαναν η πιο μικρή λιθιότητα, έμπαναν το πιο σοβαρό θέμα. Δεν είσαι κάτι που είναι λιθιότητα. Ε, απλά πρέπει να, να δούμε για ποιο λόγο ανοίγονται και γίνονται κάποια θέματα και πόσο σημαντικά είναι να τους ζούμε για να έχει πολύ σημασία. θέματα, διότι ξαναλώσουν το πράγμα. Όταν σε μια ομάδα δεν υπάρχει οικονομικά υγεία, θα υπάρχουν τα θέματα συνέχεια. Εντάξει, σκεφτείτε τώρα, άλλο, σκεφτείτε κάτι, τώρα να μην πρέπει σε ευρωπαϊκό νόμιλο, άμα ξέρεις που τώρα έτσι φέτος. Σκεφτείτε, δι... ε, θέλω να περάσει κάπου μυαλό μου, μόνο το πράγμα. Να μην πούμε σε ευρωπαϊκό νόμιλο. Ρε φίλε, Είναι, ξέρω, έναν, έναν έκρηξη μεγατόνο μες το απολυπλό. είναι εξέλιξη κατάσταση. Θα μεθαδίσεις πραγματικά και είναι η αγνή Αποελίστες. Ριάννο, τώρα που σπέχτες όσα τσάζεις γι' Όχι μιλούμε για τους παίχτες. Μιλούμε για τους που ακολουθούν το Αποέλ. Ρε μεγάλε, φέτος το ότι ο κόσμος του Αποέλ συσπηρώθηκε και επιστρέφει. Φωνούν που τα πέρσι που άρχισαν να επιστρέφουν στο γήπεδο. Τώρα είναι πλέον. Έπερασε η μόδα μας.

Πόσο μπορεί ένας από όσο πιστό και να είναι να μην αντιδράσει σε τον Σίγουρα το να αντιδράσει σε υπάρχει, που υπάρχη, είναι να κάνει. Να ναι, υπάρχει μεγάλη, μεγάλη ιστορία με στο από Δηλαδή, ένα εξέλιχη. Θα φύγει. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλά, νόμιλον, άποψη, μου, τώρα. Εγώ το φανταστώ. Αλλά

Σιγάστε το φέτο. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακολουθήσει. Πολλά δυσκολία, πολλά δύσκολα το καράβι ε, ε, να, 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 ε, 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 <σίχαστε> να, να πω ότι είναι βουλιά ξένη, ξέρω, ρε φίλε. Όχι, βουλιάζει. Ξεπολύμα. Θα να ξεπολυθούμε σε κανέναν πλούσιο. μπορεί να μην υπάρχει άλλη λύση πλέον. Μα δεν θα υπάρχει άλλη λύση πλέον. Κοίτα, να, να, ξεπολυθεί σε κάποιον πλούσιο, όπω τσενάσει, σημαίνει ότι πρέπει να έρθει κάποιο μέσα ο οποίο να διαθέσιμο να καλύψει την. Ρήπαν ε, που υπάρχει, που κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς είναι. Υπολογίζουμε, ε, υπολογίζουμε στο περίπου, που τούτο ακούμε δεξιά και αριστερά, και να βάλουμε λεφτά που πάνε. Ε, τούτο, θα ήταν το, τούτο ήταν το μεγάλο στοίχημα του να έπαιρναμε το πρόβλημα ή να έπαιρναμε έστω το δεύτερο ή έστω να έπαιρναμε το κυβέλλο. Διότι είχαμε εξασφαλισμένων τον Ευρωπαϊκό Νόμιλο. Τώρα πρέπει να παίξεις και για να μπεις σε Ευρωπαϊκό Νόμιλο πρέπει να πάει πάρα πολλά καλά για να καλύψεις ένα, μικρό μέρος της τρύπας. Οπότε, εντάξει, φυσικά θα που είμαστε. Ό,τι φκάλεις, που όπου το φκάλεις Σημαντικό νόημα μόνο για να καλύψει την τρύπα, αλλά και αν την ιστορία. Αν να μην αγωνίζεσαι σε ευρωπαϊκό νομίλο. ναι ρε φίλε. Αλλά εντάξει, ο καθρέφτη είναι το ύπεδο. πρέπει να πάει να κάνει αποτέλεσμα σε 20 μέρε και να το πρόσφερε. Μετά έχει τσάλα. Είσαι αλλοθκιό. θκιό. Έχει άλλο θκιό. Άλλο θκιό ομάδε, όχι Ναι, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. είναι η πρώτη φορά που είπαμε στραπάτσον στην Ευρώπη. Και αμέσω νομίζαμε ότι.

και το 9 και το 16 με διάφορο με... Πολλά καλούν κόρμο Με αρκετές αλλαγές με αλλά τώρα έφτασες να είσαι η ομάδα που κάνει 10 δέχτες το και 10 δέχτες τα Χριστούγεννα. Αλλά σύστος. Το οποίο είναι πριν 10 χρόνια.

επέτυχε το ανεπανάληπτο, κάτι που θα επιτύχει κανένα άλλος ποτέ, δεν στην ομάδα που είσαι τότε. Πάνω απ' όλα ήταν ομάδα. Ναι, ρε, φίλε. Ε, και πόσου Κυπρέου είσαι μέσα. Ε, είσαι, ρε φίλε. Ε. Είσαι χαρλαμπίδι, είσαι νεκτάριο. Είσαι παίχτε πολλού Κυπρέου. Είσαι σατσάν, χρύση, ρε, παγιά. Yeah. είσαι χρήση, πιο yeah. Ε, και επίσης θα σας σημειώσω κάτι, λαλούσαμε πάγια για να μπείς ο πρέπει να έχεις ομάδα που το προηγούμενη χρονιά να σισομίω, γένια, θυμάστε που yeah. Yeah. Ε, Ναι. που να φέρει Οπότε εντάξει, είπα σου στο τέλο τη ημέρα τα λάθη που έγιναν, καλά κάνει ο Μιχαλή. Ο συμφωνώ με τον Μιχαλίνο ότι πρέπει να αντιδρούμε και να λέμε τα κακώς ε, οι κινήσει που γίνονται τώρα, που έγιναν και γίνονται που να γίνουν μέσα στι επόμενε μέρε, είναι γίνονται που να δείξουν αν θα είμαστε βιώσιμοι για όλη τη χρόνια που να έρθει, διότι η ιστορία σου απαιτεί κάθε χρόνο να πιένεις για πρόθλημα. Εσύ ώρα, ρε φίλε. Στο μήνυμου. Στο μήνυμου. Το μήνυμου. Και να διεκδικά ο μήλου, ρε φίλε. Να... Εγώ. Ε, γλυκ... Οτιδήποτε ο μήλου. Ε, να διεκδικά ο μήλου. εντάξει, δάμε. Εφτάσαμε στο σημείο να νιώθουμε απογοητευμένοι που διεκδικούμε ο μήλου του. Ναι, ρε φίλε. Του, uh, του League. Επειδή δικαιωματικά εφτάσαμε να. παίζουμε και να πετούμε την είσοδο μας κάθε χρόνο Champions League Europa League. Εντάξει, η χρήση μα δεκαετία δεν είναι νόμο. Ε, ψέματα. Οπότε ε, βλέπουμε που θα μην ξέρετε τι θα κάνει, ε, τι θα γίνει. Έθιξε έτσι αρκετά θέματα. Α σου πω κάτι, ρε φίλε, ποια είναι η αποψή μου Αν τώρα ήσουν ο που έχει την ΠΑΦΟΝ, που έχει πολλά λεφτά. Και έχουν έναν πολύ καλό πρόγραμμα φέρνουν yeah. κάνουν τέλος πάντων. Yeah. Εξού και πιεν, John Burke. Λοιπόν, αν ήσουν γίνος και ακόμα και μετά από ελ με 30, 35, 40 εκατομμύρια χρέος. Που μιλούμε τώρα το πιο μεγάλο brand name ποδοσφαιρικό μες στην Κύπρο, να που πιο μεγάλα πανελληνίως. Εντάξει, αν είσαι ολυμπιακός πύρος σε ονομά, είσαι πιο γατό του, αλλά είσαι μια ονομά πανελληνία. Ρε φίλε, θα βρεθούν όχι ένας, Πολύ που να θέλουν Τώρα να... μπορεί να με να το Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους, αλλά μπορεί να αν όμω τσα που να σε πα στα χειρότερα σου, πιστεύω κάποιο να βρεθεί, να βρεθούν πολλοί νομίζω που να σε διεκδική σου. Μακάρι να βρεθούν. Μα και να βρεθεί, και εσύ να σου γίνω εκατομμυρίου, αν έρχεσαι μέσα τζελάλε, εγώ να βάλω, να καλύψω την τρύπα, και να βάλω, και να κάνω, και να φτιάξω, και να φκάσω. Ήταν να ήθελε να έχει απόλυτο έλεγχο. Βεβαίω, Ριάννακη, μου για αλλιώ να ε. Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό ρε φίλε στο Αποέλ. Ξεκάθαρο το πράγμα. Εγώ αν είχα ένα σαν το Ρώσο, πως η... η Πάφος δεν ήθελα στο Είναι ξεκάθαρο για μένα. Συμφωνούμε. Εγώ λέω κάτι το διαφορετικό. Προχώρησε το ποδοσφαιρό. Ρε μόνο εγώ το διαφορετικά ρε. Ρε φίλε, προχώρησε το ποδοσφαιρό. Κοίτα, το, το Ελλήνο πάντα θα σημαίνει κάτι. Ε, αφαιρώ, Είναι... Ρώσο να σημαίνει. Δες την εντεγάδα το Αποέλ. Μεγάλε ωραία. Ε, καλά τα λες. Εν και yeah. διάφωνο μαζί σου. Εν είναι επιλογή μας όμως ούτε μας ε. Yeah. που τους βάλουν γίνους. Και ποιος στηρίζουν παραπάνω οι, οι, οπαδοί μας. Το Γιάννη Εν είναι το Σατσάντορα. Ε, ναι. Είναι ο νούμερο yeah. ένας στηριγμένος παίχτης. να πω κι άλλο έναν παίχτη που στηρίζουν πάρα πολύ οπαδοί το Τώρα είναι που έκανε ένα παιδιά της ο Ναι, και συμφωνώ ότι ο Παρίς ο Πολυγάρχ που έλεγχασε τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να έχει μοιάσει πέρσι. Και μεγάλη δείξε με όλα φιλικά. Πέρσι. Μιλώ που τα πέρσι. Ο Παρίς ο να παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες πέρσι. Μπορούσε να παίρνουν ο Στέλκιος ο ο Σταύρος ο Γεωργίου, ο Ιωάννης ο Τσουτσούκη. Τα με όμω που εφάνηκε ότι καλό ή κακό δεν είμαι προπονητή ούτε διοικητικό παράγοντα ούτε ξέρω τα παρασκήνια του Αβουέλ. με που εφάνηκε όμω ότι είχαμε το chance να αγαπτάμε με το σοφρόνι. Και είχαμε το chance να χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Ωραία. Και φάνηκε μα. Ένι ε, εν, ξέρω για κάποιο λόγο δεν στηριχτήκαμε σε όλου του νέου. Ειδικά όταν έχουν είσαι επιθερικούς ρε Ίσως να πρέπει να δοκιμάσεις τους και τους Μπορεί. Μπορεί, μπορεί. και όχι, ξέρουμε μπορεί να ξέρουμε. Μπορεί, δεν θέλει να το ρισκάρει ρε πιο μεγάλο το ρισκό να πάμε τους απειρούς. Να ένα μάτς με την Πάφον και παραπάνω από τους μισούς της η... και την ανόρθωση είναι πολεμήσαμε, την δικαιόμασταν και Νίκε στον πληθυντικό με την πάφο. Με την ανόρθωση, θα τα πούμε τώρα. Με την πληθυντική αυτοί ο μάτς. Με την... Κοίτα. Εγώ θέλω... Κοίτα, εγώ βλέπω τα λίγο κομικό τραγικά, γιατί... Είδαμε πολλά παραδείγματα στο Ευρωπαϊκό Πόσφαιρο να σκεφτείτε να βάλαμε έναν τέρμαν που το πίσω από τη μέση παίζοντας με 7 παίχτες και να έλεγε το παιχνίδι, σοβαλό, πόσα ψυχολογικά ήταν να δημιουργηθούσουν ε, ανά το Παγκύπριο, θα έλεγα, εντάξει, το αν πήραν το είναι, φυσικά, εντάξει, στο τέλο τη ημέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ταλέντο υπάρχει άφθονον στι Ακαδημίες του Αποέλ και είναι κρίμα που δεν παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή και πολύ είναι τζαμέ για να πληρούν κάποια κριτήρια που μπορεί να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, πέρσι υπό τι περιστάσει αγωνιστικά είναι αρκετή. Ε, πάρα πολύ ευκαιρίε. Ναι. Κάποιοι περισσότερο από άλλου. Π.χ. μετά από χρόνια ο Αντρέα ο Κατσαντώνη επήρε πάρα πολλέ ευκαιρίε πέρσι. Πρόπετσι, πουταράει, πρόπερσι, πουταράει, πρόπερσι ο Αντρέα ο Κατσαντώνη. Εντάξει, επήρε πάρα πολλέ ευκαιρίε. Εντάξει, μπορεί να μην του έκατσε στο το τέλος. Πέρσι κάποια άλλη επειράζει είναι ο Σταύρος, ο Γεωργίου. Ναι, πήγαινε ε, ε, ε τα Έπαιξε αρκετά. Εντάξει, τώρα εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να του δίνονται περισσότερε ευκαιρίε. Φίλε, στο ε. δεύτερο φιλικό, εντάξει, δεν το είδε εσεί, αλλά εγώ είδα το. Ε. Στο πρώτο μήχρο δεν βλέπουμε αυτό. Στο, στο δεύτερο μήχρο έβαλε του όλου του μυτσού, έβαλε βρόντι με στο κέντρο, σταυρό Γεωργίου μπροστά, Έβαλαν καμπόσους μίτσους, τέλος πάντων. Και έδειξα, ε, σήν ότι ε, em, να αντεπεξέρθουν μια χαρά. Και ειδικά ο Σταθόρος ο Γεωργίου εντυπωσιάσε με, ρε φίλ. Και άρεσε μου πολλά από Είχε θράσος, ρε εντάξει, μπορεί να μην έκανε ιδιαίτερο. Αλλά ειδικά ο Γεωργίου ρε φίλ, είχε μια άλλο μπέλο μες τα πόσο παίχτης. Ένας με μου θράσος να κάνει σιούτ που τα πλάγια, ας πούμε, με, το, με την πρώτη. Δεν έφτα μέση τώρα, έτσι έγκανα ένας κοσπενταρής. ναι. Παίζω ρόλο τα πράγματα. Ε, κοίτα, στο, το ότι η ποδοσφαιρική ικανότητα υπάρχει, υπάρχει. Τώρα, αν μπορεί να στηριχτεί σε μια ομάδα ε, που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό που τούτους τους Κύπριους παίχτες και να χτυπήσει πρωτάθλημα, Έντζελεμε, εν εντάξει, τώρα σε μεγάλο βαθμό διότι... του τη με τι ηλικίε που έχουν όλοι. Όχι, και πέρσι. Ε, κοίτα, γιατί ε, το θέμα τη ηλικία δεν ε, 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 πρέπει να βλέπετε σαν παράγοντα. είναι ένα άλλο θέμα που χρήζει συζήτηση, διότι, διότι είδαμε στην Ευρώπη, βλέπει ε, σε τούντε ηλικίε ε, εν ενήθεια... είδη. Σε τούντε ηλικίε, ε, εντάξει, μιλούμε τώρα για το σχεδόν πιο μεγάλο, το σχεδόν 20. Οι υπόλοιποι πιο μικροί. Κατάλαβε, δηλαδή, μιλώ για 20 ή Εντάξει, ναι. Ο Βινίσιος, ας πούμε, είναι ο Ρεκόσιος και ο Πρέπει να τους δοθούν ευκαιρίες, ρε φίλε. Σίγουρα, και δείξα σας είναι πολλά το κλείσουμε δαμία σε μια θερική νότα με τους μπιτσούς μας. Πριν κλείσω, να μας πήγε ο κουβέντες για τον Πέλετς που φέραμε, τον Πορτάρι, αναβαθμίση. Πόσο θεωρείς ότι αναβαθμίζεται από τον Πέλετς, ρε σκουφέτσιο για τον νεόφιλον τον Μιχαήλ που είπε τις περιστάσεις το... Βέρσι και πρόβερσι... Δεν το συγκρίνω. Δεν το συγκρίνω. Ο Μπέλετς έδειξε στην πρώτη του παρουσία ότι εμπορταράς. Φυσικά στην πρώτη του παρουσία ήσουν πολλά δυνατή ομάδα γύρων του. Κακά τα ψέματα. Ήταν πότε η πρώτη του παρουσία, θυμίστε μου. Πριν χρόνια. Είχε <σίλω> ναι, πριν τρία χρόνια που ναι, έφυγε. Παίξανε Ευρώπη. Ναι. Ναι. Ευρώπη με ο άνθρωπο Ο άνθρωπος ουριά κατά από τα δοκάρια Αυτό <σίλω> είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μεγάλη ε, Η ομάδα ξεκινά από τον <σίλω> Θέλεις να ξέρεις ότι... Ε, τσίλω, η αμυντική σου... είναι ε, Για μένα είναι η πιο σημαντική έχουν τους. Και θέλουμε να ελπίσουμε ενώ, ότι θα βγάλει, θα δικαιώσει τι προσδοκίε του να τον έφερασε πίσω στο ΑΒΟΕΛ. Δεν θέλω ότι mm -hmm. mm -hmm. ο Μπελέτσι υπάρχει μια στην αποτυχία. Μετά την αφήνεια Και τώρα ο παίχτη που φέραμε τον Μπάουκ, ο Κρέσπο. Φίλε, επειδή εντζήθηκε ειν, ο παίχτη που ψημένει, Θεωρώ ότι να έχουν καλή επικοινωνία με το να καλύφουν και μουσικό. Ένα πράγμα που δεν είχαμε πέρσι Δεν υπήρχε επικοινωνία, Ούτε πέρσι, ούτε Το νούμερο ένα θέμα του Αποέλ ήταν όταν σου ευκαιρνάνε επίθεση, Είτε λόγω γιατί μιλούμε τώρα ότι παιχτεί. Ήταν ο ο να πούμε. Οι πρώην για μένα. Ο Κρέσπο που το πρώτο του μάτς έδειξε την απαραίτητη ψυχραιμία Εγώ... για να σταθεί δίπλα από τους κοιό. Εγώ θα ήθελα να δω σαν βασικό, σαν... και λέω το σαν βασικό δίπλα από τον Κρέσπο φέτος τον Έσελινγκ. Σοβαρά. Για μένα ο Έσελινγκ. Ναι. Πολλοί την απόψη. Όχι τον Κάρο. Κοίτα, ο ο έχει... Ε... πολλά Πέρσι εσκόραρεν και σημαντικά δέρματα και εγύρω, πιστεύω που το βάλει πολλά μέσα. Έχει πάθος στο παιχνίδι του, εν Κύπριος ποδοσφαιριστής. Πιστεύω σε, σε γενικέ γραμμέ, εγώ θα προτιμούσα τον Εσέλινγκ, δίπλα από έναν πεπειραμένο ε, ποδοσφαιριστή όπω τον Κρέσπο. Έναν, εν, είναι η προσωπική μου άποψη, Πιστεύω να μην κόδε για την αμήνα μας. Πιστεύω θέλεις ακόμα έναν παίχτη επίπεδου κρέσπο. Ναι ρε, δίπλα από τον κρέσπο ποιος θα θέλεις. Που γίνεις πως είσαι τώρα μιλώ. Φίλε, ο Καρό φκάλε ανασφάλεια ρε φίλε. Σοβαρά. Φκάλε με ανασφάλεια ο Που γίνεις θα Το και εγώ. Εγώ διαφωνώ και με εντάξει, Πολλά καλός παίχτης. Ο Βεσέλιν και εξελίξιμος με μια χτυπητή αδυναμία που το positioning του. Δυσκολεύκεται πάνω στην ε, Μα πατελής. ρε φίλε, γι' αυτό είναι να πιέσουμε. Μα και πέρσι, να ωραία. σου πω, που τους κίνους που είχαμε πέρσι, εγώ θα προτιμούσα τον Καρό και τον Εσέλιν. Παρά Λόγο να συμφωνώ, θα... τους άλλους, Απλά, τους να πω τους κάτι, άλλους ρε, φίλε. Ο Καρό, θυμηθείτε καλά, ως το που τραυμαλίστηκε, ήταν μετά και νομίζω ότι εμείς, η μνήμη ρε φίλε ο άνθρωπος, θυμάται πιο πρόσφατα, Αθυμάσαν τα κακά του τελευταίους δύο Πριν από τους και όμως, ήταν από τους καλύτερους εγώ παίχτες Λιούρα. και πιστεύω... μιλούμε... Εγώ, παιδιά, 25 χρονών, ένας καλός στα 28 του πιάνει το πικ του. 28 με 32, 33. Έχει εξέλιξη πάνω του ο παίχτες. Εγώ πιστεύω πολλά πάνω του. Δεν, δεν είναι, μιλούμε με τα δεδομένα που έχουμε ωραία, τώρα. Ωραία, το ωραία, τι ωραία. μπορεί να σου δείξει σε βάθο χρόνου έδειξε που τα πέρσι ότι είναι παίχτη στον οποίο μπορεί να βασιστεί. Σίγουρα. Και έχει και το τέρμα. Να με έβαλε ναι, πόσα, ναι, ναι. πέντε τέρμα, αλλά ναι, να ναι, δεν ρε, κάνω λάθο πέρσι. Εγώ προτιμώ το Νέσσελιν για λόγω, ακόμα έναν λόγο. Νομίζω ότι είναι πιο ευέλικτο σαν παίχτη στο γήπεδο. Και να πει. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή λέω βαρετό ο κάρο πίσω. Και μπορεί να παίζει για αυτό που το λέω. Όχι γιατί ο Κάρον είναι καλό παίχτη, αλλά δεν μπορεί να ζήσει και ο παίχτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Πρέπει ο ένα, δηλαδή, δεν είναι πολύ γλύρο παίχτη ο Κρέσπορ. Όχι, είναι γλύρο. Έχει έναν παίχτη γλύρο δίπλα του. Μπορεί να ζήσει και ο αργού παίχτε μαζί. Φίλε, τα χείρι ήταν καλύφηκη με το positioning, με την τοποθέτησή σου. No εντάξει, όχι τα πάντα τη ταχύτητα. Δεν δηλαδή, να είσαι στο κέντρο, και, σαν να μην την κότσε να σου βγάλουν την επίθεση. Είναι ο α να βρει που πίσω. Είναι αδύνατο το πράγμα. το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα βασικόν, που είναι Κρέσπο, ο θα χρειαστεί πολλές βοήθειε και λόγω οπότε δύο αρκετά ε, το ας τους πούμε εις άξιους παίχτες. Και ευκάλεσαι σεζόν σε ε, Εντάξει. Ε, yeah. πρέπει να δοκείς ευκαιρίες και ο Πολυγάρπο, yeah. ρε Πρέπει να δοκείς ευκαιρίες yeah. στο okay. Πολυγάρπο. Okay. Ε, ναι. Μίχαλη, τώρα που που θέλουμε παίχτες, είναι, είναι η τελευταία θέση που πρέπει και έστουν ναι. να ναι, Ε,